Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκο Νικολαίδης, Διευθυντής των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Hanac και είμαι εδώ για να σας ενημερώσουμε για τα προγράμματα που προσφέρει ο οργανισμός και τα επίκαιρα θέματα του μηνός που σας ενδιαφέρουν. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα και είναι μια κοινωνική και ενημερωτική προσφορά της Hanac και του New Creek TV. Για όποιες ερωτήσεις ή απορίες έχετε για τα θέματα που αναλύονται στην εκπομπή, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της Hanac στο τηλέφωνο 718-728-3586 ή στο 718-396-5054 ή να επισκεφτείτε τα γραφεία μας στον George Tourist Tower 2740 Hoyt Avenue South, Astoria, New York, μετά από ραντεβού. Σε αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μια καλή συνάδελφο, την κυρία Ευγενία Φραντζής Λαμπρόπουλος και βεβαίως όπως κάθε μήνα και όπως κάθε φορά να έχουμε τη Σοφία. Καλησπέρα σας. Γεια σας Νίκο. Γεια σας και ευχαριστώ που ήρθατε. Πάλι η Ευγενία. Σήμερα θα μιλήσουμε για προγράμματα που σας ενδιαφέρουν. Benefits and entitlements όπως τα λέμε στο γραφείο. Και θα ήθελα να πω ότι επειδή η εκπομπή αυτή είναι του Οκτωβρίου και ο κόσμος έρχεται, οι πελάτες μας όλοι επιστρέφουν πίσω από τις διακοπές και θα επισκεφτούν και τα γραφεία μας τώρα, θα ήθελα να είμαστε όλοι έτοιμοι και προετοιμασμένοι να τους υποδεχτούμε. Θα πούμε και δύο λόγια, Σοφία, μετά να μην το ξεχάσουμε για τη χοροσπερίδα, το κάλα της Hanac που είναι Οκτωβρίου 25 αυτόν τον μήνα. Και θα πούμε και δύο λόγια μετά. Λοιπόν, πρώτα ήθελα να πω για έναν πολύ χρήσιμο οδηγό, θα τον έλεγα, Σοφία και Τζίνα, που ξέρουμε όλοι πώς το χρησιμοποιούμε αυτόν τον βιβλιαράκι. Κάθε χρόνο βγαίνει ένα βιβλίο από το New York City Department for the Aging, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα benefits for older New Yorkers, όπως λέει το βιβλίο, και κάθε χρόνο βγαίνει το βιβλίο αυτό. Παράδειγμα, αυτό το βιβλίο είναι του 2019. Λοιπόν, πέντε μας δύο λόγια, Σοφία, πώς μπορούμε να το πάρουμε αυτό το βιβλιαράκι και μετά θα πω και εγώ δύο λόγια πάλι τι έχει μέσα. Γενικότερα, αν πάμε online στο www.nyc.gov/aging, μπορούμε να κάνουμε search, να αναζητήσουμε αυτό το βιβλίο που λέγεται Benefits for Older New Yorkers και γενικότερα είναι ένα βιβλίο με πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα που προσφέρει η πολιτεία, ναι, τα requirements, τα κριτήρια για το κάθε πρόγραμμα και ποιος δικαιούται. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, βεβαίως αν θέλουν να περάσουν από τα γραφεία μας, εμείς το έχουμε διαθέσιμο επίσης. Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι, να τους το δώσουμε και ούτω καθεξής. Παράδειγμα, αυτό το βιβλίο λέει εδώ μπορεί να σας λύσει ορισμένες απορίες που έχετε για το Social Security, για το SSI, Veterans Benefits, Public Assistance, Medicare, πες και εσύ λίγα. Για τα food stamps, για το SCRE, για τα Medicare plans που τώρα είναι και Οκτώβριος ο μήνας που αρχίζουν και οι εγγραφές σε διάφορα Medicare Advantage plans. Το οποίο Οκτωβρίου 15 αρχίζει οι εγγραφές μέχρι Δεκεμβρίου 7. Σωστά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη στον Οκτώβριο. Αν κάποιος θα ήθελε να αλλάξει την ασφάλειά του, είναι η εποχή που μπορεί να το κάνει αυτό. Εκτός αν έχει το Medicaid, το οποίο μπορεί να το κάνει σε οποιαδήποτε εποχή, δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο. Μπορεί να αλλάξει την ασφάλειά του οποιαδήποτε year, άμα έχει το Medicaid. Και υπάρχουν και άλλα κριτήρια, όπως αν κάποιος αλλάξει τη διεύθυνση του δικαιούται ή αν κάποιος έχει EPIC ή Extra Health, δικαιούται, ναι, να αλλάξει την ασφάλειά του. Ή κάποιος βγει με σύνταξη, μπορεί να πάρει βεβαίως το Medicare plans αυτά, ή αν χάσει τη δουλειά του και θα μπει στο Medicare καινούργια. Αυτά είναι βεβαίως, δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι πρέπει να είσαι στο Οκτωβρίου 15 με Δεκεμβρίου 7. Λοιπόν. Αυτό το βιβλίο, όπως είπαμε, γράφει όλα τα κριτήρια. Να δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Για το SSI, παραδείγματος χάρη, πρέπει να είσαι 65 χρονών, να είσαι Αμερικανός πολίτης, να μην έχεις παραπάνω από 3.000 δολάρια couple, ή 2.000 όταν είσαι single στη τράπεζα, σε assets.
Και νομίζω σε δίνουν κάποιο περιθώριο. $1,500 για burial expenses και ούτω καθεξής. Και αν κάποιος κάνει πιο κάτω από αυτή το ποσό, $858. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει $700 και είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία που είπες προηγουμένως, δικαιούται να κάνει την αίτηση, αν είναι Αμερικανός, αν είναι πάνω από 65 χρόνια, μα δεν έχει τα λεφτά αυτά στην τράπεζα, και να πάρει τα άλλα $158 από το SSI. Και για couples είναι $1,261. Λοιπόν, απλώς έδωσα ένα παράδειγμα τώρα, το τι λέει το βιβλίο αυτό. Λέει για, αν είσαι eligible για public assistance, για το Medicare Savings Program, το οποίο θα μιλήσουμε για άλλες εκπομπές. Λοιπόν, Τζίνα, μια και σε έχουμε και καλεσμένη και καλωσόρισες, όλοι ξέρετε. Ευχαριστώ. Την Τζίνα που έρχεται στο γραφείο. Πες μας παραδείγματος χάρη δύο λόγια για το MSP, το Medicare Savings Program. Το Medicare Savings Program είναι ένα πρόγραμμα που σας βοηθάει να μην πληρώνετε το premium για το Part B του Medicare, τα $135.50. Πολύ ωραία. Είναι μια αίτηση που κάνουμε στο γραφείο, το στέλνουμε και σας αφαιρούν αυτά τα λεφτά και παίρνετε όλα τα λεφτά από το Social Security. Υπάρχουν και κριτήρια. Βεβαίως, υπάρχουν πάντοτε υπάρχουν τα κριτήρια. Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο επίσης, για να μην αναλύσουμε μόνο το βιβλίο σήμερα, υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα που λέγεται SNAP. Ναι. Είναι Supplemental Nutrition Assistance Program, το οποίο παλιά το ονομάζαμε Food Stamps. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε λίγο για αυτό το πρόγραμμα, Σοφία και Τζίνα, και η Τζίνα τώρα να μας πει πώς μπορεί κάποιον να κάνει μια αίτηση για Food Stamps. Πολύ εύκολα. Έρχεται στο γραφείο μας, κάνει ένα ραντεβού, τους βοηθάμε, κάνουμε εμείς την αίτηση, τους λέμε τι να φέρουν και μετά τι στέλνουν. Λοιπόν, πρέπει να τηλεφωνήσουν στο γραφείο μας. Δώσε και το τηλέφωνο. Είναι 718-396-5054. Λοιπόν, κάνουν το appointment, έρχονται σε έναν από εμάς και κάνουμε την αίτηση για το SNAP, όπως λέμε. Ναι. Και επίσης, Τζίνα, αν μπορείς να μας πεις ποια είναι κάποια από τα κριτήρια, όπως είναι το εισόδημα που πάντοτε μιλάμε. Για να έχεις τα food stamps πρέπει να έχεις ένα ειδικό εισόδημα. Πρέπει να είναι λιγότερα από $2,023 άμα είσαι μόνος σου. Ή άμα είσαι αντρόγυνο, πρέπει να είναι λιγότερα από $2,743 το εισόδημά σας. Και ένα από τα κριτήρια είναι πρέπει να είσαι και 60 χρονών και πάνω για αυτά τα όρια. Για αυτά τα όρια. Γιατί αλλάζουν. Να μην συγχύσουμε τώρα και τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι πρέπει να είσαι πάνω από 60 χρονών για να πάρεις food stamps. Όχι. Αυτό βεβαίως είναι για αυτά τα όρια που απλώς γιατί δουλεύουμε εμείς senior citizens, είναι πιο πολύ το δικό μας το θέμα, λοιπόν, είναι αυτό. Βεβαίως όλοι δικαιούνται να κάνουν αίτηση για food stamps και είναι διαφορετικά κάπως τα κριτήρια. Αυτό βεβαίως είναι, όπως είπαμε, κάποιος να είναι American citizen ή permanent resident, ναι, για να δικαιούνται αυτά. Πρέπει να δείξει ένα ID. Έναν ID, χρειάζονται ποια είναι τα άλλα στοιχεία που πρέπει να φέρουν όταν κάνουμε την αίτηση για food stamps. Γενικότερα υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά που μπορεί να επηρεάσουν το ποσοστό που παίρνει κάποιος από τα food stamps, όπως είναι το Conedison Bill, αν πληρώνουν για utilities, για ηλεκτρικό. Εάν έχουν έξοδα γιατρού, αυτό μπορεί να ανεβάσει το ποσοστό που κάποιος μπορεί να δικαιούται τα food stamps. Πόσο είναι το ενοικιό τους, πρέπει να φέρουν απόδειξη ενοικίου. Wow. Απόδειξη εισοδήματος, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις για τα cases που έχουμε εμείς, επειδή όπως αναφέραμε είναι περισσότεροι πελάτες μας είναι ηλικιωμένοι, έχουν μόνο social security, πρέπει να φέρουν το world letter από το social security office για να αποδείξουν το εισόδημά τους ή από το SSI. Κάνουν pension και ούτω καθεξής. Σωστά. Και Τζίνα, τι πρέπει να κάνει κάποιος εάν κάτι από το εισόδημα του, παραδείγματος χάρη, ή έχει μουβάρει, όπως λέμε, ή the Kriglish, αυτό έχει μετακομίσει κατά κάποιο τρόπο, τι πρέπει να κάνει όταν παίρνει κουμπόνια φαγητού? Πρέπει να τους ειδοποιήσει, βέβαια, το πρόγραμμα, το SNAP, πρέπει να τους ειδοποιήσει ότι κάτι άλλαξε μέσα στο σπίτι. Όπως είπατε, εισόδημα, άμα έφυγε κάποιος, άμα ήρθε κάποιος καινούριος. Υπάρχει διάφορα τρόποι. Έχουν μετακομίσει. Ναι.
Και είναι μια αίτηση που λέγεται Snap Change Form που συμπληρώνουμε. Change Report Form, yes. Και βάζουμε αυτή την αλλαγή μόνο που έχει αλλάξει και τη στέλνουμε στο Snap. Βεβαίως. Και μετά αυτό εξαρτάται με τι δεδομένα δίνεις, θα ανεβάσει ή θα κατεβάσει. Μπορεί και να κατεβάσει το, yeah, το ποσό. Το ποσό που παίρνει κάποιος από τα food stamps. Ναι. Παράδειγμα, εάν κάποιος εργάζεται και παίρνει περισσότερο μισθό ή αν κάποιος μπορεί και να τον κάνει να μην είναι eligible. So, αυτό πρέπει να το ειδοποιήσει και είναι κάτι, είναι ένα requirement το οποίο είναι υπεύθυνος ο recipient. Ναι, αυτός γιατί που... στις, σου στέλνουν την αίτηση, το food stamps είναι η ανανέωση κάθε 2 χρόνια. Αλλά στον πρώτο χρόνο πάνω σου στέλνουν αυτό το change form να σου ειδοποιήσουν, να σου πούν, να σε ρωτήσουν άμα έχει αλλάξει. Όταν κάνεις την ανανέωση, ναι, και σου στέλνουν το approval με λίγα λόγια, mm-hmm, το approval notice, σου στέλνουν και αυτή τη φόρμα. Ναι. Και βεβαίως αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σε ρωτήσω, Τζίνο. Απλά ήθελα να διευκρινίσουμε ότι γιατί έχουμε πελάτες που μας λένε «Ω, μετακόμισα, τι πρέπει να κάνω, απλά να αλλάξω τη διευθυνσή μου». Όχι μόνο αυτό, κάθε φορά που κάποιος μετακομίζει μπορεί και το ενίκιο τους να αλλάξει. Μπορεί να πλήρωναν παραδείγματος χάρη 500 δολάρια και τώρα να πληρώνω 800 ή παραπάνω. Αυτό πρέπει να το δηλώσω. Και μπορεί να ανεβάσει τα food stamp. Αν και πάντοτε υπάρχει έναν όριο, το highest όριο, το οποίο εκείνο δεν αλλάζει. Σωστά, αλλά για τους ανθρώπους που δεν παίρνουν είναι το maximum. Λοιπόν, μπορεί να φέρει κάποια αλλαγή. Ναι, και τώρα είναι και κάτι άλλο που λέει εδώ μια ερώτηση. Τι μπορεί να πάρει κάποιος με αυτά τα κουμπόνια φαγητού, δηλαδή τι μπορεί να πάρει κάποιος? Μπορούν να πάρουν όλα τα τρόφιμα. Εκτός από τσιγάρα και ποτά. Και νομίζω χαρτικά, σαπούνια, χαρτικά, αυτά, ναι, όλα. Γι' αυτόν τον λόγο και παλιά λεγόταν food stamps, ναι, ήταν μόνο για φαγητών. Και τα πιο πολλά οι μαρκέτες τα παίρνουν. Mm-hmm. Αλλά νομίζω όχι μαγειρεμένο φαγητό, μόνο, ναι, αμαγειρεύτα που μπορείς να τα πάρεις. Μπορεί και, ναι, κάποιον, ναι, να πάει και στον baker ή να πάει στον κασάπιν του. Και το τιτάν το παίρνει. Ναι, ναι. Είναι διάφορες μαρκέτες. Ναι. Το Mediterranean, όλοι, για να μην λέμε μόνο. Όλες οι μαρκέτες. Και specialty μαρκέτες. Even και specialty μαρκέτες. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα όπου θέλει να ξοδέψει τα λεφτά. As long, τα κουμπόνια, as long as είναι για φαγητό. Το οποίο. Και αν θα ήθελες, Τζίνα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που το συζητάμε πάρα πολύ και έχουμε πολλούς πελάτες που δείχνουν ενδιαφέρον και το χρειάζονται, όπως είναι το Medicaid. Αν μπορούσες να μας πεις τι είναι το Medicaid και πώς μπορεί κάποιος να κάνει την αίτηση για να λάβει το Medicaid. Το Medicaid είναι ένα πρόγραμμα πάλι της πολιτείας που σας δίνει ιατρική ασφάλεια για δωρεάν. Mm-hmm. Και χρειαζόσαστε να έρθετε στο γραφείο μας, να κάνετε την αίτηση, θα σας πούμε τι να φέρετε και από εκεί και πέρα περιμένεις μέχρι 45 μέρες για την απόφασή τους. Και όταν αποφασιστεί και βγει η απόφαση ότι εγκρίθηκες, από την ημέρα που κάνεις την αίτηση πηγαίνει 3 μήνες πριν. Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια, αν εγκριθείς, αν έκανες την αίτηση, ξέρω εγώ, Μαΐου 1η και έκανε και 1 μήνα μέχρι να πάρεις την απάντηση, θα εγκριθεί από Μαΐου 1η και 3 μήνες πριν. Εφόσον δηλαδή, άμα έχετε απλήρωτα μπίλια από γιατρούς, μπράβο, μπορείτε να τα δηλώσετε αυτά. Και αυτό βεβαίως είναι καλό και για ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα το εισόδημα, στην κατηγορία εισοδήματος και πολλοί έχουν το Medicare και παίρνουν και το Medicaid ως συμπληρωματικό. Ναι. Και βεβαίως πρέπει να πάρουν και μια ασφάλεια για τα φάρμακα. Τα οποία πέντε μας δύο λόγια, Σοφία. So, γενικότερα το Medicare, οι ανθρώπους που είναι από 65 χρονών και πάνω δικαιούνται να πάρουν την ασφάλεια του Medicare και για όσους έχουν το εισόδημά τους για ένα άτομο πιστεύω είναι 859 δολάρια. Ναι. Εάν δεν ξεπεράσουν αυτό το ποσοστό, δικαιούνται να πάρουν το Medicare, όπως η Τζίνα ανέφερε, η οποία είναι μια ασφάλεια που θα καλύψει τα άλλα 20%. Ωστότου να έχουν 100% κάλυψη για τα medical expenses, αλλά αν είναι σε αυτά τα πλάνα, το Medicare και το Medicaid, πρέπει να έχουν και, και μια άλλη ασφάλεια, η οποία θα καλύπτει μόνο τα φάρμακά τους. Το οποίο λέγεται Medicare Part D. Medicare Part D, το Prescription Drug Plan. Και αυτοί θα τη δείχνουν μόνο όταν πηγαίνουν στο φαρμακείο τους για να παίρνουν τα φάρμακα. Πολύ ωραία.
Και βεβαίως αυτόν ήθελα να πω και μια και έχεις αναφέρει τα κριτήρια για το εισόδημα. Εάν κάποιος κάνει, πες, $50 περισσότερα από το $859 που λέμε που είναι φέτος. Εκεί αλλάζει, κάθε χρόνο πηγαίνει λίγο πάνω. Φέτος ανέβηκε λίγο. Ναι. Ανέβηκε λίγο. Τι γίνεται. Για πέντε μας τώρα, τα ξέρουμε αυτά, ναι. Αλλά για να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές. Υπάρχει μια λύση για τους ανθρώπους που ξεπερνάνε, ας πούμε, λίγο το ποσοστό. Είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται το Medicare Spenda, Surplus, το Excess Income Program. Και σου δίνει την ευκαιρία να πληρώσεις τη διαφορά από το όριο εισοδήματος που το Medicare επιτρέπει. Τη διαφορά που έχεις από το εισόδημά σου με το όριο που επιτρέπει το Medicare. Αν, ας πούμε, είναι $900 που κάποιος έχει εισόδημα κάθε μήνα και το Medicaid επιτρέπει 859. Θα πληρώσει τη διαφορά. Τα 30 κάτι δολάρια πρέπει να πληρωθούν στο Medicaid για να έχει την κάλυψη. Και αυτό που ό,τι γίνεται καμιά φορά, εάν κάποιος παραδείγματος χάρη χρειάζεται home attendant, η οποία home attendant βεβαίως για να μην μας που είναι οι τηλεθεατές, μα δεν είναι το Medicaid που πληρώνει τη χωματέρα. Ναι, το Medicaid όμως είναι, πρέπει να το έχεις για να μπει μέσα σε ένα MLTC plan το οποίο πληρώνει τη χωματέρα και κάποιος έχει ανάγκη από home services και να κάνει και $1,000, εάν το spend down είναι 150 πες περίπου, πάλι του συμφέρει γιατί θα έχει home attendant την οποία τη σήμερα ημέρα για να πάρει κάποιος να έχει βοηθό στο σπίτι, μιλάμε τώρα για πολλά λεφτά. Σωστά. Ενώ πληρώνει τα $150 τη διαφορά και έχει home services. Έχει και όχι μόνο, τη ιατρική περίθαλψη που θα αναλαμβάνει όλα τα expenses. Και, yes. Γενικότερα εμείς όταν βλέπουμε και έχουμε πελάτες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που ξεπερνάνε λίγο το όριο του Medicaid, τους προσφέρουμε αυτή τη λύση και αν είναι κάτι που τους συμφέρει, αν είναι κάποιος που πηγαίνει στους γιατρούς κάθε μήνα ή θέλει home attendant όπως είπατε, μπορεί να συμφέρει να μπουν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα το excess Medicaid, το οποίο να πληρώνουν κάποιο ποσοστό. Μπορεί να πληρώνει λίγο παραπάνω, αλλά άμα τους συμφέρει, όπως είπε η Σοφία, και πηγαίνουν στο γιατρό τακτικά. Σωστά. Βεβαίως. Δεν τους βολεύει να πάρει την άλλη ασφάλεια να πληρώνει copay κάθε φορά που πας. Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, είναι ένα άλλο που κάτι πρέπει να προσέξουν. Πρέπει να πηγαίνουν βεβαίως σε γιατρούς οι οποίοι παίρνουν το Medicare και το Medicaid για να βοηθούν σε αυτόν το στην περίπτωση. Λοιπόν, εδώ Σοφία, τι είναι το Medicaid Managed Care Program και τι καλύπτει? Είναι το MLTC, το Managed Long Term Care Program, αυτό που αναφέραμε και λίγο πιο νωρίς. Είναι ένα πρόγραμμα που καλύπτει τα home care services. Αν κάποιος χρειάζεται κάποια home attendant για να την βοηθήσει γενικότερα με, να τους πάει στους γιατρούς ή να τους βοηθήσει με το laundry ή αν κάποιος θέλει βοήθεια να κάνει μπάνιο ή οποιαδήποτε βοήθεια είναι για το μαγείρεμα, είναι κάποιο άτομο που έρχεται και σε βοηθάει με τα daily activities γενικότερα. Και είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα για όσους μπορούν και το έχουν through Medicaid και τα MLTC plans. Βεβαίως υπάρχει κάποια διαδικασία για την εγγραφή αυτού του προγράμματος. Το κυριότερο είναι ότι πρέπει να έχουν Medicaid και μετά είναι ότι πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο το Medicaid να κάνουν ένα assessment. Και γενικότερα είναι οι άνθρωποι που έχουν κάποια ανικανότητα ή χρειάζονται πράγματι βοήθεια, έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Βεβαίως. Και γίνεται η εκτίμηση, εάν το Medicaid λέει ότι τους εγκρίνει για αυτά τα services, πρέπει να επιλέξουν ένα πλάνο. Έναν MLTC, Managed Long Term Care Plan, πιστεύω, είναι το MLTC. Και για αυτά όλα τα θέματα, πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα να επικοινωνήσουν και με τα γραφεία του Caregivers Program, τα οποία είναι ίνμα, όπως είπαμε, που ειδικεύεται σε αυτό το θέμα για Managed Long Term Care. Επίσης υπάρχει και το κάποιος ο οποίος δεν είναι eligible για Medicaid και θέλει ορισμένες μέρες για βοήθεια στο σπίτι ο caregiver. Νομίζω υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Respite.
Λοιπόν, για αυτά είναι καλά να μιλήσουμε και με την ΗΝΜΑ που είναι στο Caregivers Program. Έτσι, για να πούμε και δύο λόγια για το Caregivers Program. Λοιπόν, υπάρχουν τόσα πολλά προγράμματα, τόσα πολλά benefits, τόσα πολλά entitlements τα οποία μπορεί κάποιον να δικαιούται, που αν δεν επισκεφτείτε τα γραφεία μας ή αν δεν τα ψάξετε αυτά όλα, ο κόσμος πιθανόν να μην τα ξέρει. Ή άμα δεν δείτε και το πρόγραμμα. Βεβαίως, και το πρόγραμμα αυτό το οποίο διαφωτίζει τόσο κόσμο που μας παρακολουθεί. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα, Σοφία, ήταν για ακόμα έναν πολύ σπουδαίο πρόγραμμα της πολιτείας, το οποίο λέγεται Access a Right. Για πέστε μας δυο λόγια, ποιος θέλει να μιλήσει. Το Access a Right είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Είναι για ανθρώπους που έχουν μια αναπηρία, που χρειάζονται κάπου να πάνε και δεν μπορούν. Είναι ένα πρόγραμμα που σας δίνει λεωφορεία, που σας πηγαίνουν εκεί που θέλεις. Το Access a Right είναι, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο και σε όλους τους δήμους της Νέα Υόρκης, και ένα όχημα ειδικά για τις ανάγκες σας θα σας παραλάβει και θα σας μεταφέρει στον προορισμό σας. So, με ένα τηλέφωνο κάνεις το ραντεβού σας, σε έρχεται, σε παίρνει και σε ξαναπάει εκεί. Βεβαίως αυτό πρέπει να γίνεις member αυτού του προγράμματος και πιστεύω ότι πρέπει να τηλεφωνήσεις τουλάχιστον 24 ώρες πριν που θα χρειάζεται, μία ή δύο μέρες προτού να χρειάζεσαι το Access Right, αυτό το πρόγραμμα. Και ποιο μπορεί να υποβάλει αυτές τις αιτήσεις. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένοι. Πιστεύω είναι από 60 χρονών και πάνω. Και Gina, ποιος είναι ο τρόπος για να υποβάλεις την αίτηση του Access Right? Για να πάρετε την αίτηση, μπορείτε να έρθετε και στα γραφεία μας και μπορούμε εμείς να πάρουμε τηλέφωνο. Είναι το τηλέφωνο 1-877-337-2017 για να προγραμματοποιηθεί ένα ραντεβού για την αξιολόγηση. Περίπου πρέπει να περιμένεις περίπου 5 μέρες μετά την κλήση και θα λάβετε ένα ραντεβού και μια αίτηση στο ταχυδρομείο. Θα τη φέρετε ολοκληρωμένη την αίτηση στο ραντεβού σας. Θα έρθουν αυτοί. Θα σου στείλουν την αίτηση, θα τη συμπληρώσεις, τη στέλνεις πίσω, σου λένε πότε θα έρθουν στο σπίτι, θα σε πάρουν, θα σε πάνε εκεί πέρα για το ραντεβού. Μετά που θα στείλεις την αίτηση, βέβαια. Ναι, και θα σας φέρουν πίσω. Και μετά θα λάβεις το χαρτί ότι σε εγκρίνανε. Πολύ ωραία. Και βεβαίως όταν πας στο κέντρο τους γίνεται μια αξιολόγηση. Ναι, βεβαίως. Και ήθελα να πω εδώ ότι για να γεμίσουμε αυτές τις αιτήσεις όταν τις πάρουν, μπορούν να έρθουν στο γραφείο μας, το οποίο το κάνουμε για πολλούς πελάτες. Μπορούμε επίσης και να κάνουμε και το τηλέφωνο αυτών για να στείλουν την αίτηση στον πελάτη μας, το οποίο αυτό είναι που κάνουμε ως γραφείο της Hanac. Και γεμίζουμε την αίτηση και μετά βεβαίως το επόμενο στάδιο είναι αυτόν το οποίο θα πάνε να κάνουν την αξιολόγηση με το πρόγραμμα. Και Gina, αν ήθελες να αναφέρεις ποια είναι η τιμή. Πολλοί πελάτες μας ρωτάνε πόσο θα πληρώσει κάποιος για το Access. Όταν γίνει member. Όταν γίνει, ναι. Η ίδια είναι με τη μαζική μεταφορά. $2.75. Σαν να παίρνεις το τρένο, το μετρό, είναι το ίδιο ποσό. Τώρα βεβαίως θα πει κάποιος, τότε γιατί να μην πάρω το τρένο ή το μετρό ή το λεωφορείο. Εδώ η διαφορά βεβαίως είναι ότι θα έρθουν μπροστά στο σπίτι σου. Να σε πάρουν και να έρθουν μπροστά στο σπίτι σου, να σε φέρουν πίσω, και για αυτούς οι οποίοι είναι disabled και είναι σε αναπηρική ή σε καροτσάκι ή σε αναπηρική καρέκλα, υπάρχουν ειδικά αυτοκίνητα τα οποία σε παίρνουν, σε βάζουν μέσα στο αυτοκίνητο, σε κατεβάζουν και ούτω καθεξής. Τους βλέπω εγώ κάθε μέρα που έρχονται στο center εκεί και στο building που παίρνει πολλούς από τους tenants μας που είναι σε wheelchair. Είναι πολύ ωραίο πρόγραμμα και διευκολύνει πολύ κόσμο. Βέβαια, και μπορούν και να έρθουν και όχι μόνο για να κάνουν την αίτηση, και να μπορούν να πάρουμε τηλέφωνο να τους κάνουμε και το ραντεβού τους. Μπορούν να έρθουν και να σου πούνε αύριο θέλω να πάω στο γιατρό, πάρτε για μένα το τηλέφωνο. Έχουμε τους πελάτες μας, οι οποίοι βεβαίως έρχονται και τους τηλεφωνάμε on a monthly basis που πάνε στο γιατρό, δεν θα πούμε ονόματα τώρα, αλλά έχουμε πολλούς καλούς πελάτες οι οποίοι το εκτιμάνε βέβαια αυτό, και αυτά όλα γίνονται γιατί δεν μιλάνε τη γλώσσα πολύ. Μα γι' αυτό είμαστε εμείς εκεί. Και γι' αυτό η Hanac είναι 47 χρόνια
που προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες στο community. Και έναν άλλο πρόγραμμα που ήθελα να αναφερθώ, γιατί η ώρα τελειώνει, και ήθελα να αναφερθώ στο Hanac East-West Connection Transportation. Σοφία, πες μας δύο λόγια πάνω σε αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα μεταφοράς για όλους τους ανθρώπους που είναι μέλη στα κέντρα της Hanac, και γενικότερα τους βοηθάει. Έχουμε τα λεωφορεία της Hanac που τους παίρνουν από τα σπίτια τους και τους φέρνουν στο κέντρο. Σωστά. Για διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι το lunch, όπως είναι τα διάφορα trips που πάνε, τα classes που έχουμε στα κέντρα μας. Και επίσης κάθε μέρα που τελειώνουν όλες οι δραστηριότητες τους, μπορεί το λεωφορείο να τους πηγαίνει πίσω. Και το πρόγραμμα αυτό δεν χρειάζεται, πρέπει να είστε μέλος, όπως είπα, στα κέντρα της Hanac, και είναι ένα δολάριο donation, νομίζω, κάθε φορά που κάποιος παίρνει το λεωφορείο. Όπως και να έχει το πράγμα, εδώ επίσης λέει ότι μπορεί να σε πάρουν και σε appointments που έχεις, σε ραντεβούς που έχεις με τους γιατρούς σου. Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι το privé. Το privé, ναι. Ναι, είναι ιδιωτικό. Είναι το private course. Ναι. Πληρώνεις λίγο εκεί πέρα, 50% από το κόστο. Του κόστου. Mm-hmm. Ναι. Το οποίο πάλι και αυτό είναι καλό. Συμφέρει, ναι. Ναι. Για να πάρεις ένα ταξί, βεβαίως είναι πολύ πιο περισσότερα. Και είναι αυτά τα προγράμματα, το πρόγραμμα στεγάζεται πάλι στα George T. Duris Towers. Ναι, το μόνο που πρέπει να ξεκαθαρίσω είναι ότι άμα έχεις το Medicaid, δεν δικαιούσε να έχεις αυτό το συγκεκριμένο το πρόγραμμα. Το οποίο το καταλαβαίνω, γιατί πιστεύω ότι με το Medicaid υπάρχουν άλλα προγράμματα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα, ναι, τα οποία μπορεί να εγγραφτείτε, όπως πάλι και με το Access Right, το οποίο, you know. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα προγράμματα που προσφέρει η πολιτεία, και είναι μερικά από τα προγράμματα τα οποία τα γραφεία της Hanac βοηθάνε τον κόσμο και την ομογένεια και όλους που έχουν κάποια ανάγκη. Αν έχετε και οποιασδήποτε ερωτήσεις, απορίες για τα θέματα που αναλύουμε, όπως λέω και στην αρχή του προγράμματος, μπορείτε να επικοινωνείτε. Μιλάμε και ελληνικά, είναι η Τζίνα εδώ, η Σοφία, εγώ. Υπάρχουν βέβαιως και Spanish speaking που μιλάνε ισπανικά, ιταλικά και ούτω καθεξής. Η Ευγενία νομίζω μιλάει και γαλλικά. Πολύ ωραία. Έχω μερικούς πελάτες. Και έχεις και μερικούς πελάτες. Καλά, από τη Γαλλία μήπως είστε. η Τζίνα έρχεται από τον Κάναδα, originally, right? Από το Μόντρεαλ. Από το Μόντρεαλ. Λοιπόν, και αυτοί που μας βλέπουν στο Μόντρεαλ, έχουμε και μια κοπέλα η οποία δουλεύει στη Hanac, και οποία είμαστε πολύ χαρούμενοι, και πολύ χαρούμενοι που την έχουμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, η γραμμή βοηθείας της Hanac έχει φτάσει στο τέλος της. Μέχρι την πρώτη Κυριακή του επόμενου μηνός, γεια σας.